Έτσι λοιπόν το 2005, σε ένα από τα μεγαλύτερα, από τα κορυφαία περιοδικά της επιστήμης των Nature, ανακοινώθηκε ότι μια ουσία, η ελοκανθάλη, η οποία υπάρχει στο ελαιόλαδο, έχει αντιφλεμονώδη δράση, ανάλογη με το αλπουπρόφεν. Το αλπουπρόφεν είναι κάτι ανάλογο με την ασπιρίνη. Επίσης, η ελοκανθάλη έχει βρεθεί ότι έχει αναστέλει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ στην πειραματόζωα. Είναι αναστολέας COX-1 και COX-2. Τα COX-1 και COX-2 είναι ένζημα τα οποία εμπλέκονται σε πλεγμονές. Έχει βρεθεί ότι έχει αντιουργογόνο δράση, αντιοξυδοτική δράση. Επίσης, εμείς όταν είδαμε αυτή τη δημοσίευση, κατευθείαν το μυαλό μας πήγε ότι αυτή η ουσία μπορεί να θεραπεύσει, να προστατεύσει από καρδιακές παθήσεις. Γιατί όταν υπάρχει μια χρόνια έκθεση σε τέτοιες ουσίες, όπως και η ασπιρίνη και το ιπροφέν, είναι λογικό να έχουμε μια προστασία έναντι των καρδιακών παθήσεων. Η ελοκανθάλη πρέπει να σας πω ότι όταν καταναλώνουμε ελαιόλαδο, καταλαβαίνουμε στο λαιμό μας, μας φτιάει το λαιμό, είναι σαν αγκάθι. Και αυτός που ανακάλυψαν ήταν Αμερικάνος, έφυγε ένα ελληνικό όνομα, έλαιο, επειδή προέρχεται από το ελαιόλαδο, κανθάλι, επειδή είναι σαν αγκάθι στο λαιμό. Τι νιώθουμε. Ένα άλλο συστατικό που υπάρχει στο ελαιόλαδο, ανάλογα με την ελαιοκανθάλι, μια άλλη φενόλη, είναι η ελαιασίνη. Η ελαιασίνη έχει ανάλογη δομή με την ελαιοκανθάλι, είναι παράγωγο υδροξυδεροσόλης και είναι πάρα πολύ ισχυρό αντιοξυδοτικό. Επίσης είναι αναστολέας λόγος. Τα λόγια είναι πάλι ένσημα που εμπλέκονται σε πλεγμονές. Άλλα συστατικά που είναι πάλι φαινολικά συστατικά είναι το άγλυκο της ελευθεροπαιρινής, η αλληλεγγύη του μορφή και το άγλυκο του λιστροσίδη. Και αυτά τα δύο συστατικά έχουν ισχυρή αντιοξυδοτική δράση και το άγλυκο της ελευθεροπαιρινής επίσης έχει βρεθεί ότι προστατεύει τα πληρωματόζωα από το Αλτσχάιμερ. Πολύ πρόσφατα το εργαστήριό μας μπόρεσε και ανακάλυψε δύο νέα συστατικά από το ελαιόλαδο, την ελαιοκορονάλη, την οποία την ελαιοκορονάλη την ανακαλύψαμε στην Ιγυλία Κορονέη και μάλιστα εδώ από την Παλαιοπαναγιά Λακωνία, σε πειράματα που γίνονται στο Λεωδίδη του συνεταιρισμού σας, και την ελαιομισιονάλη, την οποία την ανακαλύψαμε στην Ιγυλία Μίσιον. Και οι δύο αυτές ουσίες για πρώτη φορά ανακαλύπτουν και κανένας δεν ξέρει ακόμα την δράση στην υγεία, οπότε είναι υπομελέτη όλα αυτά ακόμα. Βλέπουμε λοιπόν ένα τρόπο με το οποίο το καταναλώνουμε για τόσες χιλιάδες χρόνια, ακόμα μας ευτύχει με αυτά που μπορούμε και ανακαλύπτουμε. Αυτές τις ουσίες έχουμε δημοσιεύσει στο περιοδικό του Διεθνού Συμβουλίου Ελαιολάδου πολύ πρόσφατα. Και συνέχεια θα περάσουμε να μιλήσουμε για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με την προστασία στην υγεία. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο οποίος βγήκε το 2012, ξεχωρίζει τα ελαιόλαδα ανάλογα με την επίδραση στην υγεία, ανάλογα με τα πόσα αντιοξυδοτικά μπορούν να προσφέρουν. Και τι λέει αυτός ο κανονισμός, ότι ένα ελαιόλαδο που μπορεί να παρέχει 5 μιλιγκρά υδροξυδεροσόλης και παραγωγών της, σύμπλεγμα ελευθεροπαίνησης και τυροσόλης την ημέρα, προσφέρει προστασία από την οξύδωση της LDL, δηλαδή προστασία στο καρδιακιακό σύστημα. Τώρα, η υδροξυτυροσόλη και η τυροσόλη βρίσκονται σε ελεύθερη μορφή μέσα στο έξτρα παρθένιο ελαιόλαδο σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό, μικρότερο του 10 μιλιγκράμμ. Αντίθετα, οι μορφές που επικρατούν στο έξτρα παρθένιο ελαιόλαδο είναι η ελαιοκανθάλη, η ελαιασίνη, καθώς και τα άγλυκα της ελευροπελίνης που ανέφερα προηγουμένως και του λιστροσίδη. Και μάλιστα αυτές τις μορφές είναι συνδεδεμένες αυτές με τυροσόλη και υδροξυτυροσόλη, έτσι βρίσκονται μέσα στο ελαιόλαδο. Και αυτές οι μορφές στα ελληνικά ελαιόλαδα με δύο ότι μπορούν να βρίσκονται περισσότερο από 1000 μιλιγκράμμ στο κιλό. Ο στόχος μας λοιπόν στο εργαστήριό μας ήταν να αναπτύξουμε μία μέθοδο με την οποία να μπορούμε να μετράμε όλες αυτές τις ουσίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός και να παρέχουμε στους παραγωγούς τα αναγκαία πιστοποιητικά για την υποστήριξη του ισχυρισμού υγείας. Βέβαια, για την ανάλυση αυτών των συστατικών προκύπτουν διάφορα προβλήματα, γιατί αυτές οι ουσίες είναι πολύ ευαίσθητες στις συνήθεις χρωματογραφικές μεθόδους. Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου έχει ανακοινώσει τη μέθοδος την οποία και χρησιμοποιούσε για χρόνια, η χρωματογραφική μέθοδο,
δεν είναι κατάλληλοι. Προς το παρόν, κανένας διεθνής οργανισμός δεν έχει οριοθετήσει ακόμα κάποια επίσημη μέθοδο μέτρησης και το θέμα προς το παρόν είναι από και τις εθνικές αρχές. Εδώ βλέπετε κάποιες τεχνικές δυσκολίες, τώρα δεν θέλω να σας πω πολλά για αυτά γιατί είναι λίγο χημικά τα θέματα, καθώς με τη μέθοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, όταν πάμε να αναλύσουμε ένα καθαρό συστατικό νερό κανθάλι, παίρνουμε διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία αντιδρούν με τους διαλύτες, οπότε δεν μπορούν να μετρηθούν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Οι μέθοδοι ανάλυσης φαινολών ελαιολάδου, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, είναι χρωματομετρικές μέθοδοι. Είναι το ΕΣΥ MSMS, το ΕΣΥ UV και η μέθοδος NMR, την οποία αναπτύχθηκε από το εργαστήριό μας και μπορούμε και μετράμε με ακρίβεια αυτές τις ουσίες. Θα σας πω πολύ λίγα πράγματα γι' αυτό, για τα προβλήματα που έχει η μέθοδος HPLC UV, η οποία δεν μπορεί να μετρήσει ένα προς ένα τα συστατικά που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, αλλά τα μετράει σαν σύνολο και δίνει ένα αποτέλεσμα ως ισοδύναμα τύρος όλης. Επίσης, η μέθοδος πολύνη, η οποία είναι χρωματοματική μέθοδο, μετράει πάλι ως σύνολο τα συστατικά του ελαιολάδου, τις φαινόλες, και όχι μία προς μία. Επίσης, μετράει και κάποια συστατικά τα οποία δεν αναφέρονται στον ισχυρισμό υγείας και εκφράζει το αποτέλεσμα σε άλλες μονάδες, δηλαδή εκφράζει το αποτέλεσμα ως γαλλικό και καφέ υπόξι. Εμείς, για να αναλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσίαζαν οι άλλες μέθοδοι, αναπτύξαμε στο εργαστήριό μας τη μέθοδο του NMR, με την οποία μπορούσαμε να μετράμε ακρίβεια συγκεκριμένους φαινόμενους που αναφέρονται στον ισχυρισμό. Αυτή η μέθοδος έχει δημοσιευτεί σε περιοδικά της American Chemical Society το 2012 και το 2014 και με τη μέθοδο αυτή μπορούμε πολύ εύκολα μέσα σε 15 λεπτά να μετρήσουμε ένα ελαιόλαδο και να δώσουμε στον κάθε παραγωγό τα στοιχεία που χρειάζεται για να κάνει σχετικά την ετικέτα του. Αυτή τη στιγμή είμαστε το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα στο οποίο μπορεί να δίνει τέτοια πιστοποιητικά. Τι μετράμε, όλα αυτά τα συστατικά τα οποία βλέπετε στη διαφάνεια. Είναι λίγο χημικά αυτά που σας λέω. Ένα τυπικό πάσμα NMR βλέπετε και πώς εμείς μπορούμε και μετράμε ένα προς ένα αυτά τα συστατικά. Και ακόμα καλύτερα εδώ βλέπετε, επειδή έχουμε και τους τύπους από πάνω, βλέπετε μπορούμε και μετράμε αυτές τις κορυφούλες, την ολοκαθάρι, την ελαιοσύνη, το άγλυκο του λιστροσίδη, το άγλυκο της ελευρωπαίνης και να δίνουμε τα πιστοποιητικά. Εδώ μπορείτε και εσείς να δείτε πόσο απλό είναι. Χωρίς να ξέρετε από φάσματα NMR, να εκτιμήσετε ότι το κάτω φάσμα βλέπετε ότι είναι ένα λάδι έξω από αυτό ένα ελαιόλαδο. Είναι και το πάνω και το κάτω. Αλλά το κάτω, αυτές οι κορυφές είναι πολύ μικρές. Βλέπετε ότι έχει πολύ μικρή ποσότητα από αυτές τις υγειοπροστατευτικές φαινόλες. Ενώ το πάνω, βλέπετε ότι οι κορυφές είναι μεγάλες, είναι υψηλής ποιότητας έξω από αυτό ένα ελαιόλαδο. Περιέχει πολύ μεγάλη ποσότητα από αυτές τις ουσίες. Έτσι λοιπόν, έχουμε εισαγάγει στη διεθνή βιβλιογραφία νέους δείκτες για τον χαρακτηρισμό των έξτρα παρθένων ελαιολάδων. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει μόνο η οξύτητα, τα κάπα και οι κλασικοί δείκτες του έξτρα παρθένων ελαιόλαδου, αλλά και αυτές οι ειδικές ουσίες που αναγράφονται στον ισχυρισμό υγείας. Έτσι λοιπόν, αυτές εμείς έχουμε εισαγάγει το DCT με σπουδαιότερο το D1 που είναι το άθροισμα ελαιοκανθάλης και ελαιασύνης, και το D3 που είναι όλο το άθροισμα των υγειοπροστατευτικών αυτών φαινολών. Το D βέβαια το δώσαμε προς τιμή του UC Davis και των ανθρώπων που πίστεψαν στην ιδέα μας. Εδώ λοιπόν μετά από screening, από NMR ανάλυση με τη μέθοδό μας, περισσότερο από 3.000 δείγματα από διάφορες περιοχές της χώρας, από διάφορες ποικιλίες, με διάφορες συνθήκες συγκομιδής και ελαιοποίησης, βρήκαμε ελαιόλαδα που περίπου ελαιοκανθάλι περισσότερο από 2.000 μιλιγκράμμ ένα κιλό. Έτσι λοιπόν, με δύο κουταλιές της σούπας μπορεί κάποιος να πάρει από 0, γιατί υπήρχαν και λάδια που δεν είχαν τίποτα, μέχρι 60 μιλιγκράμμ ελαιοκανθάλι, που είναι η δόση αυτή είναι φαρμακευτική. Μια κουταλιά της σούπας να παίρνει σε πολλή δόση από μια τέτοια υγειοπροστατευτική φαινόλη. Το πιο βασικό όμως είναι αυτό που έχω να σας πω τώρα, και για σας πολύ καλό, ότι η Λαπωνία έχει πάρα πολύ καλά ελαιόλαδα. Γιατί τα δύο από τα τρία ελαιόλαδα που είχαν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ολοκανθάλι βρέθηκαν στη Λαπωνία. Και το ένα στην Κόρινθο.
Όλα πέτρε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Οπότε πρέπει να είστε πολύ. Είστε σε πολύ καλό σημείο, είστε πάρα πολύ καλό ρόλο και μπορείτε ακόμα να το κάνετε πιο καλό. Στη συνέχεια ο κύριος Μαγιάτης θα συνεχίσει και θα σας πει και πιο πολλά και για τις δράσεις των ειδικών σας καταλληλών. Αυτό εδώ είναι εξαιρετικής αξίας έβριμα. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε αναλύσει, όπως ακούσατε προηγουμένως, περισσότερα από 3.000 δείγματα λαδιού από όλη την Ελλάδα και από πάρα πολλές χώρες από όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριό μας έρχονται δείγματα από όλες τις γωνίες της γης. Και έρχονται στο εργαστήριό μας για ανάλυση και εμείς βλέπουμε πού υπάρχει μεγαλύτερη επιρρεπτικότητα σε αυτή την περίφημη ουσία που ακούσατε προηγουμένως στην Ενοκαθάλη. Λοιπόν, οι δύο υψηλότερες από τις τρεις που έχουμε βρει είναι από τη Λαμπωνία. Και αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι τυχαίο. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές αντιφατικές επιστημονικές δηλώσεις και το θέμα είναι αρκετά λεπτό. Βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, είναι ένα άρθρο το οποίο ήταν στο Βήμα πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο λέει ότι τα ελαιόλαδα της Κρήτης σε γενικές γραμμές ήταν πλούσια σε ηλιαστίνη και ηλιοκανθάλι, ενώ τα ελαιόλαδα της Πελοποννήσου φαίνεται να είναι πλούσια σε υδρόξυπνοσόλη και πτηνοσόλη. Το οποίο αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτό το οποίο ακούσατε προηγουμένως και το οποίο στο μυαλό μου πρέπει να είναι και μήπως υπάρχουν και εμπορικές αντιθέσεις μεταξύ περιφερειών. Ναι, είναι συνάδελφος από το ίδιο τμήμα που βρίσκομαι και εγώ. Τι σου απάντησε? Δεν γνωρίζω τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εμείς ξέρουμε ότι η Κρήτη, η Λακωνία και η Μεσσηνία, ακούστε λίγο, ότι η Λακωνία, η Κρήτη και η Μεσσηνία επικρατεί η ίδια ποικιλία βασικά που είναι η Κορονοϊκή και δευτερευόντως η Τσουνάτη στην Ολιά. Άρα και οι τρεις περιοχές αυτές, από όλες τις χαρτογράφεις που έχουμε κάνει εμείς, έχουν το ίδιο χημικό προφίλ, δεν βρίσκουμε στην πραγματικότητα διαφορές. Μπορεί τα καλύτερα να τα έχουμε βρει στη Λακωνία, αλλά και οι τρεις περιοχές παράγουν εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδα. Και έρχεται μετά, στο ίδιο άρθρο, στην ίδια εφημερίδα πριν από ένα μήνα, άλλη δήλωση από άλλη συνάδελφο που λέει ότι, λέει ότι μετά από 4 μήνες οι ουσίες αυτές εξαφανίζονται από το λάδι. Και τι γίνονται, μετατρέπονται λύση κυροσόλη και υδροξυκυροσόλη. Αυτό προφανώς, αυτό γνωρίζουμε. Όταν το λάδι γερνάει, μετά από 12 μήνες, θα διασπαστεί η ηλιοκανθάλη και θα γίνει κυροσόλη. Πώς όμως βγαίνουμε και λίγο το λάδι της Πελοποννήσου εντούσε στην κυροσόλη? Έχει δηλαδή η Πελοπόννησος χαλασμένα λάδια και μόνο η Κρήτη έχει τα καλά? Θέλει λίγο προσοχή αυτά τα πράγματα. Είναι οι επιστήμονες, πρέπει όχι προσοχή από το ακροατήριο, γιατί έρχονται και εμάς, με παίρνουν τηλέφωνα και εμένα μου λένε ισχύει αυτό το πράγμα ότι τα λάδια της Πελοποννήσου δεν είναι καλά? Λέω, εμείς έχουμε κάνει την χαρτογράφηση και αυτό το πράγμα που θα γίνει τώρα, θα σας πω στη συνέχεια το πρόγραμμα του Interreg, αυτό ακριβώς θα αποδείξει, γιατί θα χαρτογραφηθούν πλήρως με έμφαση του Πελοπόννησο όλες οι περιοχές για να ξέρουμε τι ακριβώς παράγει. Και ό,τι ελεγχθεί στην Ελλάδα, ταυτόχρονα θα ελεγχθεί και στην Ισπανία και στην Ιταλία και το αντίστροφο, για να μην έχει κανένας αμφιβολία για αυτά τα οποία λέγονται. Και εδώ λοιπόν τώρα, τα επίπεδα των φενολών στα ελληνικά λάδια και στις διεθνείς αγορές. Πού βρίσκεται το ελληνικό ελαιόλαδο σε σχέση με το ότι κυκλοφορεί στην εθνή αγορά? Όταν πρωτοξεκινήσαμε εμείς τη μελέτη αυτή, και εδώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον Αγροσέρ, τότε Ελγό Δήμητρα, σήμερα, που μας έδωσε τα πρώτα 150 δείγματα με τη φωτοληψία του Αγροσέρ για να κάνουμε την πρώτη βάση δεδομένων, από την οποία είδαμε ότι πραγματικά στα περισσότερα ελληνικά λάδια οι ουσίες αυτές ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Το ερώτημα μας που γεννήθηκε ήταν, μα τι συμβαίνει στην Ισπανία και την Ιταλία, μήπως εκεί παράγουν ψηλότερα? Μήπως αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς θα γυρίσει μπούμεραν και τελικά θα πούμε ότι τελικά τα ελληνικά λάδια είναι φτωχότερα από τα ιταλικά και τα ισπανικά? Γι' αυτό λοιπόν βρεθήκαμε και εμείς στο ερώτημα που έπρεπε να απαντήσουμε. Τι είναι ψηλό, τι είναι μέτριο και τι είναι χαμηλό σε φενόλες?
Και για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, αναλύσαμε χιλιάδες δείγματα, όπως σας είπα, για χώρες, βλέπετε, στην Ελλάδα, στην Καλιφόρνια, στην Ισπανία, στην Ιταλία, την Ισία, Κροατία, Κύπρο, Πορτογαλία, να δούμε τι συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα. Είδαμε λοιπόν εδώ η Ελιοκαρδάνη μπορεί να ποικίλει από 0, γιατί υπάρχουν και λάδια που δεν έχουν τίποτα, μέχρι και 1200-1300 μιλιγκράμμ στο κιλό. Το υψηλότερο σας λέω αυτή τη στιγμή, το 1300, έχει βρεθεί στην Λακωνία. Λοιπόν, από ποικιλία κορονέικη. Βλέπετε και εδώ, δεν είναι αγριελιά, από κορονέικη. Το 1300 έχει βρεθεί σε κορονέικη στην Λακωνία. Είναι φετινό έβλημα της φετινής ελαιοκομικής περίοδου. Τεράστια λοιπόν η εκτίμανση. Πού βρίσκονται όμως, σαν σύνολο, η χώρα μας, πού βρίσκεται? Εδώ βλέπετε 1000 ελληνικά δείγματα που ήρθαν στο εργαστήριο μας και αναλύθηκαν την περίοδο 14-15. Εκεί που βλέπετε την κόκκινη γραμμή είναι το όριο των 250 μιλιγκράμμα ανά κιλό που βάζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Ή αλλιώς 5 μιλιγκράμμα ανά 20 γραμμάρια που είναι η ημερήσια δόση. Ό,τι είναι δεξιά από αυτό πληρεί τις προδιαγραφές. Αν το δείτε εδώ σε ποσοστά, ισχυρισμός υγείας, το 74% των δειγμάτων που είναι στο εργαστήριό μας μπορεί να έχει τον ισχυρισμό υγείας. Και αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο, το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Μάλιστα ένα ποσοστό 15% των δειγμάτων είχε πάνω από 1000 μιλιγκράμμ στο κιλό, το οποίο σημαίνει ότι ανοίξει αυτό που ονομάζουμε εμείς χρυσή κατηγορία ελαιολάδων. Γίνεται προσεγμένη και ποιοτική παραγωγή των ισχυρισμού υγείας των έχουμε στο τσεπάκι μας. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, πιο μεγάλο δεν μπορεί να υπάρξει. Τι γίνεται όμως με τις άλλες χώρες? Πήγαμε λοιπόν στην Καλιφόρνια, προσκεκλημένη εκεί, με έξοδα της μελέτης πληρωμένα από Αμερικάνο καλλιεργητή, ο οποίος ήθελε να δείξει πού βρίσκεται η δική του ποικιλία, η δική του περιοχή, και πήγαμε λοιπόν σε όλα τα σούπερ μάρκετ της περιοχής στο Σαν Φρανσίσκο και διαλέξαμε ό,τι κυκλοφορούσε. Βρήκαμε 110 διαφορετικές μάρκες να κυκλοφορούν στην αγορά από Καλιφόρνια, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Αργεντινή, Μαρόκο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το πιο ακριβό που βρήκαμε στο ράφι, κοιτάξτε εδώ τη μία που το σκάνει, $120 το λίτρο τιμή ραφιού σούπερ μάρκετ. Το οποίο βέβαια ήταν πολύ νόστιμο, αλλά δεν είχε ισχυρισμό υγείας. Είχε ένα καταπληκτικό μπουκάλιρο, ίσως ήταν, δεν ξέρω τι, ποιος, λέω, προϊόν. Μέση τιμή στο ράφι, $15 το λίτρο. Ξεκινώντας από το 3 περίπου που είμαστε εδώ, μέση τιμή που φτάνουμε στο ράφι στα 15. Τι βρήκαμε λοιπόν εκεί? Η ελαιοκαρδάνη είχε ένα μέσο όρο σε αυτές τις 110 διαφορετικές μάρκες 130 μιλιγκράμμ στο κιλό. Ελαιοσύνη 100 μιλιγκράμμ στο κιλό. Τι βρήκαμε τώρα στην Ελλάδα? Το καλύτερο εμφιαλωμένο που κυκλοφορούσε στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2016, που βραβεύτηκε και στον διαγωνισμό των Ολυμπιάδων Ελαιολάδων που κάναμε στην αρχή Ολυμπία τον περασμένο Ιούνιο, τώρα κάτι κουνήθηκε στην διαφάνεια, είναι 380 μιλιγκράμμ στο κιλό ηλιοκαρδάνη, σύνολο 3.000 μιλιγκράμμ ανά κιλό. Όταν ο μέσος όρος που βρίσκουμε το σούπερ μάρκετ είναι 300, 10 φορές πάνω αυτό που βρίσκουμε το καλύτερο στην Ελλάδα. Ποιο ήταν το δεύτερο καλύτερο στον διαγωνισμό αυτό? Λάδι από τη Λακωνία, 3.025 μιλιγκράμμ στο κιλό. Αν αυτό δεν είναι πλεονέκτημα, τι άλλο μπορούμε να έχουμε τα χέρια μας και να πούμε και να πούμε? Ήμασταν με την Ελένη, ήμασταν το περασμένο Σαββατοκύριακο καλεσμένοι σε ένα απίστευτο ηλιοτριβείο στην Ιταλία. Μας κάλεσαν λοιπόν εκεί για να τους δώσουμε τη γνώμη μας πώς μπορεί το ηλιόλιο να γίνει φαρμακευτικών προδιαγραφών. Πήγαμε εκεί πέρα, μας ξενάγησαν, ήταν ένα ηλεκτρικό βιτρίνα με σαλόνια υποδοχής, με βιβλιοθήκες, με γιγαντοοθόνες, με αίθουσες συνεδριάσεων, μέσα ένα εκπληκτικό πράγμα, επισκέψιμο, πλήρως για τους τουρίστες και επιτόπου γινόταν παραγωγή λαδιού. Μας έχουν πει οι Ιταλοί έχουμε την καλύτερη ποικιλία κορατίνα. Κορατίνα, η καλύτερη ποικιλία βγάζει το πιο δυνατό λάδι σε φενόλε. Λέμε, σας παρακαλούμε, μα θέλουμε να μας το αναλύσετε στο εργαστήριό σας, θα πληρώσουμε όσο χρειάζεται. Το πήραμε το λάδι, το φέραμε στο εργαστήριο, κάναμε την ανάλυση 1200 μιλιγκράμμ στο κιλό. Πρώιμη συγκομιδής, ιταλική ποικιλία. Πάρα πολύ καλό λάδι, αλλά σε καμία περίπτωση συγκρίσω με αυτό το οποίο μπορούμε να βρούμε, με τα καλύτερα που μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα. Και
τώρα, εδώ είναι πάλι ένα λεπτό θέμα, το οποίο θα πρέπει να το πω. Πρέπει να το πω γιατί γίνονται παρεξηγήσεις. Υπάρχει το απάντηση στην εφημερίδα, μια δήλωση που λέει ότι η μέθοδος NMR που πολύ διαφημίζεται, που είναι αυτή η οποία θα εφαρμοστεί στο Interreg Mentor πρόγραμμα, λέει λοιπόν συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο ότι λέει αν ένα λάδι που εμφανίζει περιεκτικότητα έστω και 3.000 μιλιγκράμμ στο κιλό, αν το αναλύσω με τη μέθοδο HPLC του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, τότε δεν θα δώσει λίγο και 500. Κάποιος που δεν είναι εξειδικευμένος στο να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η φράση, είναι σαν να φαντάζει ότι αυτή η μέθοδος που έχουμε αναπτύξει εμείς ότι μάλλον κοροϊδεύει ή λέει κάτι ή κάποια απάτη. Τι γίνεται λοιπόν. Πρώτον, το ίδιο το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου αναγνωρίζει ότι η μέθοδος HPLC δεν είναι κατάλληλη και έχει κάνει επίσημη πρόσκληση για να βρεθεί καινούργια μέθοδος που αντικαταστεί την παλιά. Και δεύτερον, οι δύο μέθοδοι μετράνε διαφορετικά πράγματα με διαφορετική μονάδα μέτρηση. Είναι σαν να έχω εγώ ένα ζυγό ακριβίας και να μετράω σε μιλιγκράμ, και ο άλλος να είναι με το κατάρα και να προσθέτει γη σε οκάδες. Θα βγάλει διαφορετικό αποτέλεσμα. Όμως η σύγχυση στους παραγωγούς μπορεί να δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μεγάλη διαφορά, απλά είναι διαφορετική μονάδα μέτρησης. Και πολλές φορές όταν παίρνουμε ένα πιστοποιητικό ανάλυση από ένα ειδικό εργαστήριο που λέει φαινόλες, ας πούμε 300, ένα νούμερο, 200, 300, και το ίδιο λάδι έρχεται στο δικό μας εργαστήριο και λέει 1000. Δεν μπορεί ο καθένας που δεν είναι εξειδικευμένος να καταλάβει ότι αν μονάδα μέτρησης ισοδύναμε καθεϊκό οξέως, άλλο το να λες ένα προς ένα τα συστατικά, τόση ηλεκτρολάλη, τόση ηλιασίνη, τόσο. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά. Άρα δεν υπάρχει τη ουσία διαφορά. Αλλά είναι κακό που γράφουν τις εφημερίδες και αν δεν γράφουν τα τα σχολεία θα πρέπει. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη διακύμαση στα λάδια. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και προσέξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη συσχέτιση με την πρόωρη κομιδή. Όλες οι μελέτες πλέον που γίνονται και οι δικές μας επιβεβαιώνουν ότι όσο πιο νωρίς μαζεύει κανείς, τόσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα σε φαινόλες. Το λάδι αυτό που σας ανέφερα πριν από τη Λαγκωνία με τις 3.000 φαινόλες είναι μαζεμένο 27 Σεπτεμβρίου. Το λέω κι εγώ εδώ, ανοίγετε λίγο αργά. Πηγαίνετε λίγο πιο νωρίς να ανεβάσετε λίγο τις φαινόλες. Οι Ιταλοί ήδη 20 Οκτωβρίου είχαν γεμίσει όλες τις δεκαετίες. Αυτά θα τα λύσουμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού, που σε κάθε περιοχή θα κάνουμε έλεγχο και θα δούμε πότε είναι καλύτερα να μαζεύουμε. Αλλιώς είναι στην Νότια Λαγκωνία, αλλιώς είναι πάνω από τους πρώτους Ιταλίες. Δεν είναι όλα το ίδιο. Χρειάζονται μελέτες και αυτές τις μελέτες θα κάνουμε τώρα. Και επίσης να σας πω και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και 18 μήνες μετά τη συγκομιδή, οι ουσίες όπως η ελαιοκατάλη και η ελιασίνη παραμένουν μέσα στο λάδι. Μπορεί να υπάρχει μια απώλεια 30-40%, αλλά τις ουσίες αυτές τις βρίσκουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην αμφισβητείται η αξία των ουσιών εδώ για το λάδι. Θα περάσω τώρα να πω μερικά πράγματα σχετικά με την αξία που έχουν οι ουσίες αυτές για την προστασία της υγείας, για να ξέρετε κι εσείς όταν πουλάτε ένα μπουκάλι λάδι, ένα τενετέ λάδι, να ξέρετε τι αξία έχουν τα συστατικά που υπάρχουν μέσα στο λάδι όταν το πουλάτε. Γιατί εσείς το φτιάχνετε με τον φόβο σας, με τον κόπο σας και τον υδρότα σας και πρέπει να γνωρίζετε τι αξία έχει αυτό που κάνουν τα χέρια σας. Βλέπετε εδώ, πρωτοσέλιδο σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πώς το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να προστατεύσει από την νόσο Αλτσάιμερ. Πού οφείλεται η δράση αυτή, η ουσία αυτή που ονομάζεται ελαιοκανθάλι. Η ελαιοκανθάλι μπορεί να φτάσει στον εγκέφαλο και εκεί να κάνει μια δράση η οποία ονομάζεται κάθαρση του αμυλοειδούς. Το αμυλοειδός είναι αυτό που πάει και κάθεται πάνω στα νευρικά κύτταρα και καταστρέφει τον εγκέφαλο όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει από Αλτσάιμερ. Η ελαιοκανθάλι φτάνει στον εγκέφαλο των πειραματοζώων και διώχνει την ουσία αυτή από τον εγκέφαλο. Ισχύει αυτό στον άνθρωπο. Να το επόμενο ερώτημα. Έρχεται λοιπόν η ελληνική εταιρεία Αλτσάιμερ από Θεσσαλονίκη και μας λέει: μπορούμε να κάνουμε μια κλινική μελέτη. Η κλινική μελέτη αυτή ξεκινάει τώρα, έχει υποβληθεί ο φάκελός της. Επιλέχθηκε ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο από αγουρέκιο Χαλκιδικής που έγινε δωρεάν στην ελληνική εταιρεία Αλτσάιμερ και ξεκινάει μελέτη για ένα χρόνο που θα παρακολουθήσουν 100 ασθενείς για να δούμε την πρόοδο του νόσου. Έτσι θα αποδείξουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε με λόγια του αέρα, χρειάζονται αποδείξεις.
Και εδώ βλέπετε οι εικόνες που δίνουν τώρα. Δείχνει πώς, ας πούμε, όταν έχει πάει το πειραματόζωο ηλιοκαρδάκι, που γίνεται σαν να μην έχει πάθει τίποτα. Και το ίδιο βλέπουμε και εδώ πώς. Αυτό εδώ είναι πώς όταν αρρωσταίνει και πώς εξαφανίζονται όλα τα συμπτώματα από τον εγκέφαλο του πειραματοζώου όταν έχει πάει το ηλιοκαρδάκι. Το ίδιο και εδώ με την άρρωση που ονομάζεται άλλη κολυμπροπαίνη, πώς με τις ακτογραφίες που γίνονται τις ειδικές τέλος πάντων στον εγκέφαλο των πειραματοζώων, μπορούμε να καταλάβουμε με θεαματική βελτίωση που σημαίνει τα πειραματόζωα. Ελαιοκαρδάλι και καρκίνος. Τι είναι αυτό το πράγμα, μήπως είναι μια νέα ιστορία καρδελιάς. Κρατήστε την προσοχή σας σε αυτό το πράγμα, γιατί αύριο μπορεί να προκύψουν πολύ σπουδαία ευρήματα. Τα φύλλα λιδωρήθηκαν, εξευτελίστηκαν σε αυτή τη χώρα. Πολύ πολύ μεγάλο σφάλμα. Τώρα τα βλέπετε που αρχίζουν και εκπληκτικά διαφημίζονται κιόλα. Από το φύλλο της αγκιάς. Χαπάκια, τόνα, τάλο. Μπορεί όμως να υπάρχει κάτι άλλο πάρα πάρα πολύ σοβαρότερο από πίσω, το οποίο βέβαια θέλει πάρα πάρα πολύ σοβαρές μελέτες. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή που έχει δημοσιευτεί από το Πανεπιστήμιο Rutgers στη Νέα Υόρκη, που είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συνεργασία, ότι η ουσία αυτή μπορεί να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα μέσα σε 30 λεπτά. Με ένα τελείως διαφορετικό μηχανισμό και έλεγα να μην είναι δυνατόν να το κάνει αυτό το πράγμα. Πήραμε λοιπόν και εμείς την ίδια ουσία, την απομονώσαμε από λάδι, από τη Λακωνία και το βάλαμε τις ουσίες αυτές και τις μελετήσαμε σε 4 διαφορετικούς τύπους καρκινικών κυττάρων στην Ελλάδα. Να πούμε, ισχύει το ίδιο. Και όντως επιβεβαιώθηκε ότι ισχύει το ίδιο πράγμα. Στο εργαστήριο. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πειράματα σε πειραματόζωα τα οποία θα ανακοινωθούν. Τα γνωρίζουμε εμείς εσωτερικά. Δεν μπορούμε να πούμε αυτές τις λεπτομέρειες. Και το επόμενο που χρειάζεται είναι να πάμε στον άνθρωπο. Και έχουμε αυτή τη στιγμή την πολύ μεγάλη, πολύ ευνοϊκή συγκυρία και τη διάθεση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ καλά οργανωμένο νοσοκομείο στη Σπάρτη. Και άνθρωποι εδώ με, με το Πανεπιστημιακό Τμήμα της Νοσηλευτικής είναι παρόντες και εδώ μαζί μας σήμερα, οι οποίοι έχουν την επιθυμία με μια πολύ, όχι πολύ σημαντική στήριξη, αλλά με μια στήριξη τοπική, να προχωρήσουν σε μια τέτοια μελέτη, σε συνεργασία μαζί μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τελείως την εικόνα που έχουμε για το ελαιόλαδο. Θα πω δύο πράγματα, δεν θα πω πολλά, μην σας κουράσω, σε σχέση με μια πρόσφατη κλινική μελέτη που κάναμε στην Αμερική με λάδια πλούσια σε ελαιοκαρδάλι, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη στη Μεσσηνία. Μεσσηνία, περιφέρεια Πελοποννήσου φυσικά. Ό,τι ισχύει για τη Μεσσηνία ισχύει και για τη Λακωνία, εκεί όμως υπήρξε μια πρόθεση να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, έγινε στον Ντέιβις στην Καλιφόρνια από το τμήμα διατροφής. Αλλά και από το τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Αμερικής, που έχει την έδρα του μέσα στο Πανεπιστήμιο του Ντέιβις, και πήγαμε να δούμε αν η ουσία αυτή μπορεί να εμποδίσει τη συσσωμάτωση των αιμοπετάλιων. Τι είναι τα αιμοπετάλια, είναι αυτά που κυκλοφορούν μέσα στο αίμα μας, και τα οποία, αν πάθουμε κάποια βλάβη στα αγεία μας, θα κολλήσουν, θα φτιάξουν ένα θρόμβο, και εκείνη τη στιγμή ο θρόμβος αυτός θα προκαλέσει κάποιο έφερμα και κάποιο κεφαλικό. Άρα, μήπως η ουσία αυτή ή η ουσία σαν και αυτή μέσω του ελαιολάδου ήταν η αιτία που πριν από μερικές δεκαετίες στην Ελλάδα είχαμε το μικρότερο ποσοστό καρδιαλιακών παθήσεων στον πλανήτη Γη. Μήπως. Και έχουμε λοιπόν αποτελέσματα τα οποία δίνουν. Δεν θα πω τώρα σε πολλές λεπτομέρειες, εδώ υπάρχουν οι μηχανισμοί, τέλος πάντων είναι ένσημα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι Σεπτέμβριο του 2015 να δώσουμε λάδια που είχαν ελαιοκαρδάλι και λάδια που δεν είχαν ελαιοκαρδάλι, να τα δώσουμε σε εθελοντές Αμερικάνους. Μία εβδομάδα έπιναν το ένα λάδι, δεύτερη εβδομάδα έπιναν το δεύτερο λάδι, τρίτη εβδομάδα το άλλο λάδι και τέταρτη εβδομάδα έπαιναν χαπάκι, φάρμακο. Και βλέπαμε να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ ήταν το λάδι το οποίο ήταν από τη Μεσσηνία, το οποίο με την κόκκινη μπάρα δείχνει ότι ήταν πολύ πλούσιο σε ελαιοκαρδάλι. Ενώ αυτό ήταν το control, ας πούμε, το οποίο δεν είχε ούτε ελαιοκαρδάλι ούτε ελαιασί. Σε 10 εθελοντές δόθηκε λοιπόν αυτό το λάδι και τι φάνηκε, εδώ με την πράσινη μπάρα βλέπουμε πως έχουμε μείωση της συσσωμάτωσης των αιμοπεταλίων
Ενώ με την μπλε μπάρα, αυτό εδώ είναι το 0, εκεί αυτή η γραμμή δεν φαίνεται. Εκεί, εκεί που είναι το μπλε είναι το 0. Το λάδι που δεν είχε νεροκαθάλι δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το λάδι που είχε νεροκαθάλι έκανε κάτι τόσο πολύ σημαντικό, συγκρίσιμο με αυτό που είχαν πάρει, με αυτό που είχαν όταν έπαιρναν το φάρμακο. Και εδώ βλέπουμε ότι στους μισθούς από τους εθελοντές η δράση ήταν τόσο ισχυρή που ήταν την ίδια ακριβώς με το φαρμάκο. 12 χιλιοστά του γραμμαρίου ηλιοκαθάλι είχαν την ίδια δράση με 400 χιλιοστά του γραμμαρίου ιβουπροφένες. Αυτό θα μου πείτε είναι η απόδειξη. Όχι, φυσικά δεν είναι η απόδειξη. Αλλά όμως είναι ένα ακόμα μεγάλο κομμάτι στο πάζλ. Θα έρθω κι άλλες μελέτες στη συνέχεια, αλλά ήδη αυτό σας δείχνει ότι αυτό που έχετε στα χέρια σας είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο προϊόν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε σε εξέλιξη δύο κλινικές μελέτες, μία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για το καρδιακιακές παθήσεις και μία στην Ελλάδα για τον Αλτσάιμερ. Και ήδη αυτή τη στιγμή επιλεγμένα λάδια πωλούνται στα πρώτα ελληνικά φαρμακεία ως υγειοπροστατευτικά τρόφιμα για ασθενείς με καρδιακιακές παθήσεις και ελπίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει, ότι θα προχωρήσουμε και στις κλινικές μελέτες με τα τοπικά ιδρύματα εδώ της Λακωνίας, με τοπικό λάδι, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε την αξία αυτών των προϊόντων με επιστημονικά δεδομένα. Να πάρω την αφορμή να πω και ότι πραγματοποιήσαμε την πρώτη κλινική μελέτη για την επίδραση της ενιάς καλαμών από τη Λακωνία, τοπικού παραγωγού, μας οποίος μας πρόσφερε ο κύριος Σακελαρόπουλος, πρέπει να είναι και εδώ και όλα στο ακροατήριο, πρόσφερε μεγάλη ποσότητα ελιών, οι οποίες δόθηκαν σε εθελοντές, οι οποίες ένα μήνα καθημερινά έδωναν ελιές, και βρέθηκε ότι είχαμε βελτίωση του δίκτυ καλής κακής χοληστερίνης με 5 ελιές την ημέρα για 30 ημέρες. Να λοιπόν πώς η επιστήμη με την καινοτομία της και με τα στοιχεία που φέρνει μπορεί να δώσει αξία στα τοπικά αγροτικά προϊόντα. Ελιά καλαμών, τύπου καλαμών, αλλά ήταν μεγαλωμένη εδώ στη Λακωνία. Η Λακωνία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελιάς καλαμών στην Ελλάδα. Το όνομα μένει μόνο στην Καλαμάτα, αλλά είναι μόνο στην Καλαμάτα. Λοιπόν, θα πάρω τώρα την αφορμή, επειδή ξέρω ότι είναι η περίοδος που γίνεται παραγωγή. Και η περίοδος που γίνεται παραγωγή, όλοι είναι πάνω από την τρίμη και κοιτάνε τι θερμοκρασία είναι, πόσο είναι η μάλαξη, πόσο το ένα, πόσο το άλλο. Λοιπόν, εδώ έχουμε με την ευγενική προσφορά του ελαιοτριβίου του συνεταιρικού της Παλαιοπαναγιάς, το οποίο πραγματικά το εκτιμούμε βαθύτερα αυτό το πράγμα, γιατί δεν ανοίγει ο καθένας στο ελαιοτριβίο του να άρχισε να κάνει τέτοιες επιλάματα. Και κόστος έχουν, και κόπος είναι, και χρόνος, και δεν ξέρεις τι θα πέσει κάτω κάτω. Ήρθαμε λοιπόν εδώ και κάναμε πειράματα. Και έτσι και εδώ, με τα πειράματα που έγιναν, αποδείξαμε ότι οι ουσίες, αυτές που είπαμε προηγουμένως, η ελαιοκαρδάλη και η ελαιασίνη, δεν υπάρχουν εξ αρχής μέσα στην ελιά. Οι ουσίες αυτές φτιάχνονται, γεννιόνται μέσα στο μαλακτήρα. Εκείνη την ώρα που γίνεται η μάλαξη, βλέπετε, που ανακατεύεται το ζυμάρι, εκείνη την ώρα γεννιέται η ελαιοκαρδάλη και η ελαιασίνη. Υπάρχουν οι πρόδρομες ουσίες, τις οποίες βλέπουμε να μετασχηματίζονται καθώς περνάει η ώρα, και είδαμε ότι βλέπετε ότι στα 30 λεπτά σχεδόν δεν υπήρχαν. Στα 45 λεπτά βλέπουμε, στα 60 λεπτά κυριαρχούν. Είδαμε λοιπόν, και αυτό μετά το επιβεβαιώσαμε και στην Κρήτη και στην Κέρκυρα σε άλλα δύο ελαιοτριβεία από φίλους ελαιοτριβείς, οι οποίοι μας έκαναν αντίστοιχη προσφορά, έκαναν τα ίδια πειράματα και όντως οι ουσίες αυτές όσο περνάει η ώρα αυξάνονται. Δεν ισχύει βέβαια αυτό σε όλες τις ποικιλίες και ούτε σε κάθε εποχή του χρόνου. Αλλιώς περιφέρεται για τον Οκτώβριο, αλλιώς περιφέρεται τον Ιανουάριο. Και αυτό θέλει επιπλέον μελέτες και επιπλέον πειράματα, αλλά είναι που αποκαλύψει το μυστικό. Πώς γεννιόνται αυτές οι ουσίες μέσα στο μαλακτήρα. Και επίσης βλέπουμε και εδώ ότι όταν έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι ουσίες αυτές σε πολύ μεγάλο χρόνο, δηλαδή να φτάσουμε 100 λεπτά, μπορεί να εξαφανίσουμε τις ουσίες αυτές. Άρα χρειάζεται να βρούμε τη βέλτιστη συνθήκη. Αυτή τη στιγμή χοντρικά λέμε 28 βαθμοί Κελσίου στη μάλαξη μέσα στο ζυμάρι και γύρω στα 45 λεπτά, ότι είναι αυτό που θα μας δώσει
ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν δεν έχουμε κάνει κάποια περιοδική μελέτη. Ο πολύ χαμηλός, η πολύ χαμηλή θερμοκρασία μάλαξης μπορεί να βοηθάει τα αρώματα και το χρώμα, αλλά δεν ευνοεί τις φενόλες. Έρχονται παραγωγοί μου, έχει τύχει εμένα παραγωγός, ο οποίος είναι στον Καναδά και πουλάει το λάδι του στον Καναδά, ζει στον Καναδά, έρχεται στην Ελλάδα για να φτιάξει το λάδι του μόνο και ξαναγυρίζει πίσω, έρχεται το λάδι του με παγοκολώνα μέσα στο μαλακτήρα. Για να κρατάει την θερμοκρασία πάρα πολύ χαμηλά. Μπορεί να είναι καταπληκτικό άρωμα το λάδι αυτό, αλλά όμως οι φενόλες του ήταν λιγότερες από τις μισές από αυτές που θα περιμέναμε. Άρα η προοπτική αυτή, το να βάζουμε πολύ χαμηλή ή πολύ ψηλή θερμοκρασία, δεν ευνοεί. Τώρα, γενικά, ξέρουμε ότι κάθε ποικιλία συμπεριφέρεται διαφορετικά, κάθε τύπος συμπεριφέρεται διαφορετικά, χρειάζονται επομένως πολύ λεπτομερείς μελέτες πριν βγάλουμε συμπεράσματα και αυτό επίσης θα το μελετήσουμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Βλέπετε εδώ και τώρα ένα άλλο στοιχείο, ίδιος ηλιόδος, ίδια ποικιλία στο ίδιο τρίβι. Τέλος Οκτωβρίου οι ουσίες είναι εδώ, μέσα Ιανουαρίου οι ουσίες έχουν εξαφανιστεί. Άρα, αυτό που έλεγε και ο Διοσκορίδης το άγρο λάδι, οι ουσίες κάνουν καλό, προφανώς το ήξερε. Για τη συντήρηση ακόμα δύο λόγια, γιατί και αυτό σας ενδιαφέρει και πάρα πολλοί κόσμος ρωτάει συνέχεια. Γενικά γνωρίζουμε ότι ένα ελαιόλαδο πρέπει να συντηρείται σε χαμηλή θερμοκρασία. Εμείς προτείνουμε πάντα να είναι θερμοκρασία κάτω από 18 βαθμούς. Μπορεί να είναι χειμώνα καλοκαίρι κάτω από 18 βαθμούς. Το χειμώνα είναι εύκολα. Το καλοκαίρι όμως θέλει πολύ προσοχή γιατί εκεί χαλάει το λάδι. Αν είναι σε δεκαετίες οι οποίες εκτίθεται στην θερμότητα του θέρους, εκεί έχουμε ζημιά. Για να είμαστε σίγουροι ότι το λάδι μας θα κρατήσει τις φενόλες για 18 μήνες, πρέπει αυτές να είναι αρκετές. Δηλαδή, αν το όριο είναι 250, εμείς λέμε ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 500. Έτσι ώστε και μετά από ένα χρόνο, μετά από 500, σιγά σιγά να πέσουμε στο 250. Άρα, βγάζουμε αυτό σαν χρυσό κανόνα, βγάζουμε ένα μήνυμο, τον να είναι διπλάσιο από το όριο του ευρωπαϊκού κανονισμού. Και επίσης, έχουμε φτιάξει και ένα μοντέλο με το οποίο στο εργαστήριο μπορούμε να προβλέπουμε τι αξική ποιότητα θα έχει το λάδι μας μετά από ένα χρόνο. Μεγάλη αξία αυτού του εργαλείου για αυτούς που θέλουν να βάζουν τον ισχυρισμό υγείας στην ετικέτα. Επίσης, το τεστ αυτό το αριστόλεπτο που αναπτύξει βραβεύτηκε ως η κορυφαία ανακάλυψη της χρονιάς από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, είναι η δικιά μας ανακάλυψη αυτή. Το προϊόν αυτό είναι προστατευμένο με δίπλωμες τεχνίες και είναι εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα και έχει πλέον εμπορικό αντιπρόσωπο στην Ισπανία και στην Ιταλία. Προϊόν ελληνικής έρευνας πάνω στο ελαιόλαδο με το οποίο μπορεί κανείς μόνος του να μετράει την περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλι και ελαιασίνη επί τόπου στο τρίβιο. Ανακατεύει λίγο λάδι με ένα δυναστήριο που έχουμε ανακαλύψει και μετά από λίγη ώρα εμφανίζεται ένα χρώμα το οποίο ανάλογα με το πόσο σκούρο πράσινο είναι καταλαβαίνουμε πόσο ελαιοκανθάλι έχει μέσα και βεβαίως εφαρμόζεται. Και έχουμε βάλει το επόμενο στάδιο ότι έχει γίνει και εργαστηριακή μέθοδος, μέθοδος ακριβίας. Και αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια του προγράμματος του Ιντερνετ. Δύο λόγια για τους διαγωνισμούς. Να πούμε ότι πραγματοποιήσαμε φέτος για πρώτη φορά την πρώτη Ολυμπιάδα Ελαιολάδος, στην αρχή Ολυμπία 2 και 3 Ιουνίου, 540 δείγματα ελαιολάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος ο διαγωνισμός θα γίνει στη Μάλαγα. Και επιπλέον για πρώτη φορά ο Διεθνής Διαγωνισμός του Λονδίνου βάζει σαν κριτήριο βράβευσης την περιεκτικότητα σε φενόλες του ισχυρισμού υγείας. Άρα όταν ένας μεγάλος διαγωνισμός βάζει αυτό το κριτήριο στα εμπορικά πλέον στοιχεία αξιολόγησης, τότε καταλαβαίνουμε ότι η πλάστη γέρνει προς αυτό το μέρος της ποιότητας. Εδώ είναι η φωτογραφία από την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην αρχαία Ολυμπία, όπου έγινε ο διαγωνισμός αυτός τον περασμένο Ιούνιο. Και άρα το λάδι δεν είναι σε παρένθεση ακόμα φάρμακο με την αυστηρή επιστημονική έννοια του όρου. Έχουν βγει άρθρα τα οποία γράφουν φάρμακο το λάδι, δεν είναι φάρμακο το λάδι. Οι τίτλοι πολλές φορές μπαίνουν από τους δημοσιογράφους και όχι από τους συγγραφείς των άρθρων ή από αυτούς που παίρνουν κάποια συνέντευξη, αλλά το λάδι δεν είναι ακόμα φάρμακο. Είναι όμως επίσημα αναγνωρισμένο υγειοπροστατευτικό τρόφιμο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ανοίγει η αγορά του παράλληλου χώρου της υγείας και βέβαια πάντα πρέπει να συμβαδίζει με την καλή γεύση γιατί έτσι αυξάνεται η πιθανότητα πώλησης σε υψηλότερες τιμές.
Οι τιμές πλέον διαμορφώνονται με βάση το φαινολικό περιεχόμενο. Αυτό σας το λέω από εμπειρία. Έχουμε επαφές με πάρα πολλές εταιρείες από το εξωτερικό που έρχονται και μας ζητάνε λάδια πλούσια σε φαινόλες. Δηλαδή, πείτε μου πού να αγοράσω λάδι. Εμείς φέρνουμε σε επαφή τους παραγωγούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας με τις εταιρείες που έρχονται και μας πλησιάζουν και ψάχνουν να βρουν πολύ καλά λάδια. Κάνουμε ένα ρόλο που δεν είναι δουλειά πανεπιστημίου. Δεν είναι δουλειά μας αυτή. Αλλά από τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος φορέας που το κάνει, το κάνουμε εμείς. Ένα λάδι που έχει διπλάσια ποσότητα φαινολών από κάποιο άλλο, προφανώς μπορεί να δώσει τα ίδια ενεργητικά αποτελέσματα με κατανάλωση μισής ποσότητας. Και άρα είναι λογικό να έχει υψηλότερη τιμή. Και βέβαια, ελαιόλαδο και σε κάψουλα. Αυτό που εγώ το είπα αυτό το πράγμα πριν από μια πενταετία, θα έρθει η στιγμή που θα δείτε το ελαιόλαδο να πουλιέται σε κάψουλες. Το μέλλον όμως είναι ήδη παρόν και μπορεί να φανεί σαν διαφήμιση, αλλά δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα, γιατί είναι προϊόν της Λακωνικής Γης. Και το λέω μόνο και μόνο επειδή βρίσκομαι στη Λακωνία αυτή τη στιγμή. Το πρώτο προϊόν που βγήκε ήδη στην ελληνική αγορά με ελαιόλαδο σε κάψουλα παράγεται από λάδι της Λακωνίας. Και αυτό εδώ λέμε ότι είναι οι πυκνότερες και πολυφαινόλες κάψουλα στον κόσμο. Με το βραβείο της Ολυμπιάδας Ελαιολάδου του 2016 δεν είναι αυτό που θα λύσει το πρόβλημα, προφανώς έτσι. Ακούστηκε προηγουμένως. Δεν είναι αυτό που θα λύσει το πρόβλημα. Είναι όμως μια τάση της αγοράς. Και αυτό το πράγμα, κι άλλες προσπάθειες γι' αυτό ανοίγουν έναν δρόμο. Και από πίσω μαζί, αυτό είναι το άλλο που θα τραβήξει το κάρο και όλο μαζί το λάδι σιγά σιγά θα ανέβει. Και αυτό είπαμε. Μπορούμε από το 3 ευρώ να πάμε στο 4, στο 5 ή στο 6, 7, 8 που έχει το σκάνι. Γιατί το σκάνι μπορεί και πουλάει στην διπλάσια τιμή από εμάς. Έχοντα λοιπόν εμείς στοιχεία στα χέρια μας, μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω δύο λόγια για το πρόγραμμα, τυπικά πράγματα για το project αυτό το ευρωπαϊκό που θα ξεκινήσει. Η επίσημη έναρξη του γίνεται στην Καλαμάτα 7 και 8 Δεκεμβρίου. Εδώ είμαστε λίγο πιο πρόημα και θα πούμε μερικά πραγματάκια. Τις ευχαριστήσεις θα τις πω στο τέλος. Λοιπόν, το project Aristoi. Ίντερνετ ΜΕΡ είναι διαπεριφερειακό πρόγραμμα μεσογειακό, ευρωμεσογειακό. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας σχετικά με τις ενεργειακές για την υγεία ιδιότητας του. Ξεκινάει από τον Οκτώβριο του 2016, έχει ήδη ξεκινήσει και δίνει το Σεπτέμβριο του 2019. Θα περιλάβει τρεις ελαιοκομικές περιόδους. Συμμετέχουν όλοι αυτοί οι φορείς. Επικεφαλής εταίρος είναι η Εύξηνη Πόλη, Όμιλος Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Συνεργασίας. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι το Τμήμα Φαρμακευτικής υπό τη δική μου την επιστημονική καθοδήγηση και συμμετέχει το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα από την Ισπανία, το Πανεπιστήμιο του Σπλιτ από την Κροατία και όλοι αυτοί οι φορείς που είναι σύνδεσμοι δήμων και περιφερειών από την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία και βλέπετε εδώ με κίτρινα γράμματα είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου της οποίας η συμμετοχή είναι πολύ κομβική και θα δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο έργο αυτό και επίσης θα έχει πολύ μεγάλη αξία για την περαιτέρω αξιοποίηση. Αλλιώς θα ήταν να το κάναμε μόνοι μας και αλλιώς είναι όταν έχουμε τη συμμετοχή της περιφέρειας η οποία με τη στιβαρότητά της και με την αξία που έχει σαν φορέας μέσα στην ελληνική κοινωνία μπορεί να καταξιώσει συνέχεια τα αποτελέσματα που θα βγουν έτσι ώστε να φτάσουν στον κόσμο. Γιατί αυτό που μας νοιάζει είναι να φτάσουν στον κόσμο με οικονομικό αντίκρισμα. Δηλαδή να τα κάνουμε όλα αυτά και μετά να τα βάλουμε σε ένα σιτάρι δεν έχει καμία αξία. Η αξία είναι όλα αυτά που κάνουμε να γίνουν πράξη και να μεταμετουσιωθούν σε οικονομική αξία στην τσέπη του παραγωγού. Αυτός είναι ο στόχος. Αν το πετύχουμε μετά από 3 χρόνια θα είμαστε ευτυχισμένοι. Βλέπετε, ο στόχος είναι να αναπτύξουμε μεθόδους ανάλυσης του ελαιολάδου που θα δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Κροατία. Το ίδιο πράγμα όπως το μετράμε εδώ να μετέχει και στις άλλες χώρες. Δεν έχει κανένας αμφιβολία για το πώς θα μετράμε. Να φτιάξουμε ένα κλάστερ μεσογειακών ελαιοπαραγωγών και επιχειρήσεων, να δώσουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση σε όλους τους ελαιοτριβείς και ελαιοπαραγωγούς που θα συμμετάσχουν και να δώσουμε ειδικά πιστοποιητικά.
στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα αναλυθούν περίπου 3.000 δείγματα ελαιολάδου. Όλοι οι παραγωγοί που θα συμμετάσχουν θα πάρουν δωρεάν ένα χαρτί για το τι περιέχει το λάδι τους. Αυτή τη στιγμή αυτό το πληρώνουν για να το πάρουν. Αυτοί όσοι συμμετάσχουν, με κάποιους όρους βέβαια, θα πρέπει να συμμορφωθούν και σε αυτά που θα πούμε, θα πάρουν δωρεάν πιστοποίηση του λαδιού τους, δωρεάν ανάλυση, δωρεάν αποτελέσματα ανάλυση του λαδιού τους. Συμμετέχουν Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και Κύπρος. Βασική περιοχή εφαρμογής του έργου στην Ελλάδα, η περιφέρεια Πελοποννήσου. Με βάση την παραγωγική ικανότητα, η μελέτη δίνει βαρύτητα στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας, με έμφαση στους δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Ιχαλίας. Αλλά όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μεγάλη συμμετοχή και από τη Λακωνία, ο αμέσως επόμενος νομός του Πελοποννήσου που θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η Λακωνία, με 80 παραγωγούς οι οποίοι θα συμμετέχουν. Παρότι, και αυτό σας το λέω, δεν συμμετέχει κανένας δήμος του νομού στο δίκτυο των δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια του έργου. Προτεραιότητα έχουν... δεν συμμετέχουν δήμοι επίσημα. Αν συμμετάσχει για κάποιος δήμος, αν κάποιος δήμος του νομού γίνει μέλος του δικτύου, απευθείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των παραγωγών που θα συμμετάσχουν. Θα καλύψουμε όμως 25 αγροτικούς δήμους σε όλη την Ελλάδα και επίσης και περιοχές με απομεμονωμένες παραγωγές εκεί που έχουμε διαρρήσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προβλέπεται εκπαίδευση καλλιεργητών, παρακολούθηση καλλιεργητών για 3 χρόνια, χαρτογράφηση των περιοχών παραγωγής. Στο τέλος θα βγει ένας χάρτης που θα λέει το τάδε κτήμα στην Παλαιοπαπαγιά βγάζει αυτό το λάδι. Το τάδε κτήμα στους Μολαούς βγάζει αυτό το λάδι. Το τάδε στη Μεσσηνία βγάζει αυτό. Θα εκπαιδευτούν ελαιοτριβία, ιδιοκτήτες και άνθρωποι που έχουν ελαιοτριβία, θα συσταθούν ομάδες παραγωγών για παραγωγή ελαιολάδου κατηγορίας Fairplay και θα φτιαχτούν οι προδιαγραφές σύστασης πρότυπου κέντρου ελέγχου. Με κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο και ευρωπαϊκή αναγνώριση. Αυτό που θα καταλήξουμε στο τέλος, θα λέμε ότι πρέπει να φτιάχνουμε ένα λάδι με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να το ελέγχουμε με αυτόν τον τρόπο. Και αυτά θα καταγραφούν σε ένα βιβλίο, το οποίο θα είναι μετά το εργαλείο το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι περιφέρειες. Έτσι λοιπόν θα ενισχύσουμε με καινοτόμα προϊόντα το χώρο του ελαιολάδου. Θα εκπαιδεύσουμε, βλέπετε εδώ, 3.200 ελαιοπαραγωγούς και ελαιοτριβείς σε 5 διαφορετικές χώρες με 72 εκπαιδευτικά σεμινάρια για 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Στο τέλος, προβλέπετε ότι όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης του λαδιού, το πώς θα το πιστοποιούμε, θα δημιουργηθούν 2 κέντρα πιστοποίησης. Ένα στην Ελλάδα και ένα στην Ισπανία, τα οποία θα εξυπηρετήσουν όλη τη Μεσόγειο. Σε πρώτη φάση αυτό θα λειτουργήσει στο Πανεπιστήμιο μέχρι να βρεθεί καταλληλότερος χώρος και καταλληλότερος φορέας που θα υιοθετήσει αυτό και θα γίνει ενδεχομένως ένα εξάρτητο κέντρο πιστοποίησης. Έχω πει πολλά πράγματα που έχουν γίνει. Θα ήθελα να το πω και αυτό, να δω μια μέρα ένα κέντρο πιστοποίησης να βγαίνει και να δουλεύει μέσα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν ξέρω πού ακριβώς θα είναι. Μπορεί να είναι και εδώ. Δεν ξέρω πού θα είναι. Μπορεί να είναι κάπου αλλού. Ο στόχος είναι στο τέλος να έχουμε φτιάξει εμείς τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Και αν υπάρχει θετική διάθεση από διάφορους μπορείς να υποστηριχτεί για να χαστεί ένα ανεξάρτητο κέντρο πιστοποίησης της ποιότητας του λαδιού. Αυτό λείπει στη χώρα μας. Υπάρχουν φυσικά τα κέντρα που υπάρχουν στον Ελληνικό Δήμητρα και κάνουν πιστοποίηση για τα υποχρεωτικά της νομοθεσίας, οξύτητες, δίκτες, κάπα κτλ. Αυτό όμως που είναι προαιρετικό και το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται σε καθημερινή βάση, μπορεί να φτιαχτεί ένα μεγάλο κέντρο πιστοποίησης, το οποίο να μπορεί να παρέχει αυτό το χαρτί σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή η Πελοπόννησος να γίνει το κέντρο, παγκόσμιο κέντρο πιστοποίησης του ελαιολάδου. Γιατί όχι εμείς, τι μας λείπει. Δεν μας δίνει διαφορετικός τίποτα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό να γίνει και πιστεύω ότι σε 3 χρόνια από τώρα θα είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε γι' αυτό.
Και φυσικά θα υπάρχει το μεσογειακό κλάστερ των παραγωγών. Ήδη έχουμε δεκάδες παραγωγούς στην Ισπανία και την Ιταλία που έχουν αντίστοιχες ανησυχίες με εσάς. Και θέλουν όλοι μαζί, ο κοινός εχθρός, ξέρετε, είναι λάθος να λέμε ότι η εχθρή μας είναι η Ιταλία ή η Ισπανία. Ο αντίπαλος του Ελλάδου είναι το σπορέλαιο και όλα τα κακής ποιότητα αντίπαλος. Αυτός είναι ο κοινός μας αντίπαλος και όλοι μαζί πρέπει να συνασπιστούμε για να βάλουμε το Ελλάδο σε ισχυρή οικονομική αξία μέσα στο κάθε σπίτι όλου του πολιτισμένου κόσμου. Και φυσικά θα αυξηθεί και η γνώση των καταναλωτών, θα γίνουν 44 ενημερωτικές ημερίδες σε όλη τη χώρα για να ενημερωθούν όλοι οι φορείς και κυρίως οι καταναλωτές. Και φυσικά το πρόγραμμα Αριστόη είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συνεργαστούμε όλοι μαζί, να βάλουμε την άκρη όλα αυτά τα οποία μας χωρίζουν και να δώσουμε μια μεγάλη όθηση στην εμπορική αξία του Ελαιολάδου και ειδικότερα στην Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Και εδώ πέρα να τελειώσω με ευχαριστίες. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έχω στην ελληνική ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που δύο από τους πιο δυναμικούς, τα πιο δυναμικά μέλη της ελληνικής ομάδας είναι από εδώ την περιοχή. Είναι εδώ ο Παναγιώτης Διαμαντάκος και η Μία Ριγαπού. Έχω τόσο δυναμικούς επιστήμονες στην ελληνική ομάδα και φυσικά είναι όλα τα παιδιά τα λέω εγώ, αλλά όλοι οι συνεργάτες που βλέπετε εδώ. Πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό οι οποίοι έχουν υποστηρίξει όλη μας τη δουλειά που έχουμε κάνει, είτε στο Davis στην Καλιφόρνια, είτε στο Ρίθμο στην Βιρτζίνια, είτε στη Βοστόνη. Και επίσης βλέπετε δίκτυα και φορείς και οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα που έχουν υποστηρίξει με πάρα πολύ προσπάθεια και αγώνα τα τελευταία χρόνια τη δουλειά που έχουμε κάνει. Ο τελευταίος κρίκος που προστίθεται αυτή τη στιγμή στο σύνολο αυτών των ανθρώπων που υποστηρίζουν είναι πλέον και η περιφέρεια Πελοποννήσου και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για αυτό το γεγονός. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που ήρθατε εδώ απόψε και ακούσατε όλα αυτά τα πράγματα. Να ευχαριστήσω και το έκλαβο μέρος και την κυρία Μέντρη και τον κύριο Μαγιάρτη για την τόσο εκμεριωμένη και ενδιαφέρουσα εισήγησή τους σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει το λακωνικό λάδι και όχι μόνο. Και θα ήθελα τον επίλογο της σημερινής συνάντησής μας εδώ το κάνει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κατούλης. Άρα θα ευχαριστήσω τον κύριο Κατούλης και πάμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη συνάντηση και χαίρομαι ιδιαίτερα για το περιεχόμενο αυτή τη συνάντηση. Και από την πρώτη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαγιάτη, την κυρία Μέιρου και τους συνεργάτες του, την επιστημονική ομάδα που έχει την επιστημονική ευθύνη αυτού του προγράμματος. Θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι οδιαφορά. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψη της προσέγγισης των μεγάλων δυνατοτήτων που έχουν τα λάδια μας και είναι θεωρητικά κρίσιμο, αλλά η διοχέτευσή του στην αγορά, η υποστήριξη του ως προϊόν και η ανταπόδοση στον παραγωγό είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση και έχει να κάνει με τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε πάντοτε, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, στην πολιτική προώθηση των αγροτικών ασχολιών. Ή καλύτερα, στην ανυπαρξία πολιτικής υποστήριξης των αγροτικών. Θα έλεγα ότι αυτή η διαδικασία θα μας βοηθήσει, αυτό το πρόγραμμα θα μας βοηθήσει. Θα μας βοηθήσει όχι μόνο με το περιεχόμενο των δυνατοτήτων που δίνει
λόγω των παραγόντων που έχει το δικό μας το λάδι, αλλά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ γιατί πιθανόν να μας δημιουργήσει μια καθαρή σκέψη στον τρόπο που πρέπει συνεργατικά όλοι μαζί σε συνεννόηση να βρούμε έναν τρόπο για να προωθήσουμε το προϊόν μας. Για να έχουμε καλύτερη προώθηση του προϊόντος. Μου έκανε όμως σημαντική εντύπωση ότι ο κ. Μαγιάτης κράτησε μια ρεαλιστική. Δεν είπε αυτά που ακούγονται κατά καιρούς, ότι το λάδι μας θα φτάνει στα 10 ευρώ, στα 15 ευρώ, αλλά έβαλε ένα στόχο, ότι ας σκεφτόμαστε μια τιμή η οποία μπορούμε να την περιμένουμε με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, η οποία θα βελτιώσει και θα βάλει ένα στόχο να διπλασιαστεί η τιμή του λαδιού μας και να διπλασιαστεί η τιμή στον παραγωγό. Εδώ επιτρέψτε μου να διατυπώσω δύο σκέψεις. Πρώτη σκέψη. Δεν είμαι τόσο σίγουρος για την ευεπιστική δράση των ιδιωτικών επιχειρηματιών στην μονοπόληση της προώθησης του προϊόντος. Και θέλω να το πω εγώ που πολλές φορές έχω δημόσια πει την άποψή μου για την ιδιωτική, για το μεγάλο μέρισμα της ιδιωτικής οικονομίας, ότι εδώ έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι αναφέρθηκε και από την κυρία Μελή και από τον κύριο Μαγιάτη, ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βρούμε συνεταιριστικά σχήματα υγιών συνεταιριστικών κομμών και ομάδες παραγωγών, γιατί αποδείχθηκε πλέον από την ιστορία των αγροτικών προϊόντων, ότι μόνο αυτές οι δομές μπορούσαν να υπερασπιστούν την τιμή και την αξία, αλλά και την προώθηση του προϊόντος. Οι ιδιωτικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι μονοπολούν, οι ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι μονοπολούν τα προϊόντα μας, πολλές φορές κάνουν ένα, θα έλεγα, ντόπινγκ πάνω στο προϊόν. Σε συμφωνία μαζί τους δεν αφήνουν να εξελιχθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική πάνω στην έννοια των συνεταιρισμών των ενώσεων και της ομάδας παραγωγών. Γιατί κάποιες ομάδες μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα, να εμπιστευτούν τη γνώση, να καινοτομήσουν στην καινούργια γνώση, να ρισκάρουν και να δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις. Άλλωστε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια αγορά ανταγωνιστική με εσωτερικό ανταγωνισμό. Γιατί η κάθε ομάδα που θα δραστηριοποιείται στο ίδιο προϊόν θα παίρνει τις καλές πρακτικές από την άλλη ομάδα, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται πάρα πολύ η αξία αλλά και η δυνατότητα και η ικανότητα για την πρόθεση του προϊόντος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πάρα πολύ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λαδιών μας, τα οποία με την πάροδο και την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης θα βγάλουμε και χρήσιμα εργαλεία για αυτό που ακούστηκε προηγούμενα και που ήταν και νομίζω και είναι και το θέμα, για τον κανονισμό υγείας. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα, εάν δεν μπορέσουμε να τα αποδώσουμε και να στηρίξουμε την προώθηση του προϊόντος, εάν η συνειλαστημότητα δεν μπορέσουμε να την περιγράψουμε με έναν έντονο τρόπο, έτσι όπως είναι οι απαιτήσεις του marketing στην προώθηση των προϊόντων,
και αν δεν υπάρχει μια αυστηρή προσήλωση προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί άκουσα προηγούμενα να λέμε γιατί τα ιταλικά λάδια, πήγαν στην Αμερική στο τέλος του 19ου αιώνα και τα δικά μας και τα ελληνικά λάδια πήγαν έναν αιώνα μετά. Ήταν άλλες οι προϋποθέσεις που πήγαν τα ιταλικά λάδια μέσα από σκληρές δομές προώθησης προϊόντος, τι καταλαβαίνουμε όλοι μας, και άλλες οι συνθήκες σήμερα. Σήμερα εμείς πρέπει να επιστρατεύσουμε την φαντασία μας, να καινοτομήσουμε στην προώθηση του προϊόντος και να το στηρίξουμε με τα αναγκαία πιστοποιητικά που θα επιβεβαιώνουν αυτή τη διαδικασία. Και είναι και πολύ παραδοτική η διαδικασία. Και νομίζω ότι τον ίδιο από μόνο του το προϊόν δεν μπορεί να γίνει ένα δεν μπορεί να είναι ένα ιατρικό προϊόν. Θα πρέπει ουσιαστικά να το στηρίξουμε και με τις άλλες δομές. Ευτυχώς στην Πελοπόννησο έχουμε πλέον την Χωρών ως κέντρο στην Μεσογειακή διατομή. Είναι δεδομένο ότι η Μεσογειακή Πελοποννησιακή διατομή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να το προωθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ χρειάζεται όμως και συνέχειες. Χρειάζεται αυτό που λέμε το σύμφωνο ποιότητας, κάτι που το λέμε χίλιες φορές και δεν θέλει κανένας ή υπάρχουν αντιδράσεις για να συνεργήσουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν μπορούν οι δικοί μας επιχειρηματίες να μην συμβάλλουν θετικά προς την προώθηση των δικών μας προϊόντων για να αναδείξουμε ότι όλο αυτό το σύνολο της ποιότητας των προϊόντων μας μπορεί να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας πάνω βέβαια στηριζόμενος στην ποιότητα. Είναι συγκριτικά αυτά τα στοιχεία και νομίζω ότι οι επιστημονικά έχουν πολλά πράγματα προσεγγιστεί και το παρελθόν. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι χρήσεις της Μεσογειακής διατροφής και οι χρήσεις του ελαιολάδου ήταν ένας σημαντικός παράγοντας λόγω των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων που είχε στην προστασία, στην καρδιοπροστασία από διάφορα νοσήματα, ιδιαίτερα την στεφανία νόσου. Και νομίζω ότι αυτό που είπατε είναι μια περαιτέρω εξειδίκευση στην προσέγγιση αυτή, γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι ιδιαιτέρως ο φλεγμονώδης παράγων είναι αυτός που ευθύνεται για αυτές τις, για αυτά τα νοσήματα. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο θέμα είναι να πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι οι ποσότητες μας, οι ποσότητες παραγωγής μας είναι δεδομένες. Δεν μπορούν να αλλάξουν. Και δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θα έλεγα ότι μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της επέκτασης του ΚΟΠ της ελιάς. Νομίζω ότι εξ αρχής τοποθετηθήκαμε αρνητικά απέναντι στο Υπουργείο, λέγοντάς του ότι αυτή η επέκταση δεν μπορεί να λάβει έναν πανελλαδικό χαρακτήρα. Συζητήσαμε και συζητούμε με όλους τους παράγοντες της περιφέρειάς μας για την επέκταση του ΠΟΠ και νομίζω ότι έχουμε ένα καλό υψηλό επίπεδο συμφωνίας για την επέκταση του ΠΟΠ, κάτι που είναι εξαιρετικά τεχνικό και δεκτό στους όμορους νόμους. Λακωνία, Αρκαδία και θα δούμε. Νομίζω ότι και αυτό θα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εδώ βέβαια
υπάρχει και το δεδομένος προβληματισμός. Πώς, ενώ πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα προϊόντα είναι προϊόντα από τη μάλαξη στην απλή πρόσημη ελιάχτη κίνηση. Εκεί υπάρχει ενζυμική δραστηριότητα μέσα στον ελαιοπορτό που παράγει κατά τη στοιχεία όλα αυτά τα προϊόντα. Θέλω ιδιαίτερως όμως να τονίσω ότι η Λακωνία μπήκε μέσα περισσότερο από τη δική μας επιμονή, κυρίως βέβαια από τον Σύλλογο, από τον Συνεταιρισμό της Παλαιοπανατιάς, που έχει κάνει μια προεργασία επενδύοντας σε αυτή την καινοτομία και μπήκε παρόλες τις εκκλήσεις για να κάνουν την υπόθεση των 80 παραγωγών, επιλέχθηκαν γιατί δεν πιστέψαμε ποτέ ότι μπορεί να μείνει η Λακωνία έξω από αυτό το χώρο. Παρόλο που θέλαμε να είναι και θα το επιδιώξουμε να είναι και οι Δήμοι μέσα σε αυτό το δίκτυο, γιατί είναι πολύ καλό υπεύθυνα και όχι στα λόγια να υπάρχει αυτή η συνεργασία για να διευκολύνει την προσπάθεια που γίνεται, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή, θα ξαναπροχωρήσουμε, θα ξαναεπιχειρήσουμε πάνω σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει όμως και ένας τομέας που είναι το θέμα της εκπαίδευσης σε όλη αυτή την αλυσίδα της ελαιοκομείας και της ελαιοπαραγωγής. Γιατί η καλύτερη ποιότητα λαδιού έχει και την καλύτερη παιδεία, είναι αποτέλεσμα της καλύτερης παιδείας και στο επίπεδο της καλλιέργειας και στο επίπεδο της συλλογής του ελαιοκάρπου που θέλει ειδική προσοχή και στις συνθήκες αλλά και στον χρόνο όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε προηγούμενα. Κάτι που μέχρι τώρα στην περιοχή μας δεν τα τηρούσαμε με ευλάβεια. Ο καθένας προσπαθούσε να μαζέψει τις ελιές του όποτε το διευκόλυνα και όποτε ποσοτικά θα είχαν τις καλύτερες προσδοκίες. Αυτά τα πράγματα τα οποία αλλάζουν. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας αλλά και η υπόλοιπη περιφέρεια παίρνουμε πρωτοβουλία ώστε να δημιουργήσουμε ένα ΚΕΚ προκειμένου να υπάρξει αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και η επιστημονική σας ομάδα γιατί σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά εδώ θέλουμε να στήσουμε και κάτι που το είχαμε συνηθίσει παλιότερα. Τον ελαιοκομικό τουρισμό. Εδώ στην Παλαιοπανατιά, επειδή είδα τα παιδιά και είδα το ενδιαφέρον τους και το μεράκι τους, θα μπορούσε να είναι μια περιοχή πιλωτική. Γιατί σε ένα άνοιγμα μια τέτοια κουβέντα που κάναμε διαδικτυακά, είδαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον σε ανάδοχους που θέλουν να έρθουν για να μείνουν μια εβδομάδα, να μαζευτούν μια ελιά, να δουν τη διαδικασία, να πάνε στο ελαιοτρυπείο, να χειριστούν και να αποκτήσουν μια τέτοια εμπειρία. Είναι ένα καλό θέμα το οποίο νομίζω ότι θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε απορίες, να ζητούν οι απορίες. Εγώ όμως να πω και αν έχω παραλύσει κάποιον με παράδειγμα ότι συμμετέχουν και είναι εδώ εκπρόσωποι του Συνεταιρισμού Βοράνων, Ξηροχαρδίου, Ανοιχείο, Ραβιλιά και Αιγιό. Και άλλος που δεν τον είπα. Και